Από τα προβλήματα που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανταρτών Χούθη, οι οποίοι έχουν αναγκάσει μεγάλες εταιρείες με μεγάλα τεράστια πλοία να σταματήσουν τις διελεύσεις από τη διόρυγα του Σουέζ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον κύριο Μάριο Τσακίο, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Γεια σας, κύριε. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μιχαήλ, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη μεγάλη κλίμακα και τι μπορεί να σημαίνει και για εμάς, τους καταναλωτές. Κοίταξε, αυτός ο πόλεμος και η συμπεριφορά του Χιούτιν με τις επιθέσεις εναντίον πλοίων διαφόρων εταιριών στην Ερυθρά Θάλασσα έχει σαν αποτέλεσμα αρκετές εταιρείες να μην αφήνουν τα πλοία τους να περνούν πλέον από την διόρυγα του Σουέζ, αλλά να κάνουν τον περίπλουν της Νότιας Αφρικής από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος. Αυτό τι συνεπάγεται? Πλοία από την Ασία, παραδείγματος χάρη, αντί 24 ημέρες, θέλουν 35 ημέρες για να φτάσουν στο Ρότερνταμ. Πλοία από τον κόλπο για να φτάσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, αντί 10 ημέρες θα θέλουν 35 μέρες, άρα καταλαβαίνεις ότι αυτός ο περίπλους και αυτή η κατάσταση θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, αναγκάζονται τα πλοία πλέον να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Ναι, ναι. Ακριβώς. Να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Οπότε αυτό συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος και κόστος διέλευσης και για να φτάσουν τα πλοία στα λιμάνια. Η μεγάλη χαμένη αυτής της κατάστασης είναι οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, Νότια Ανατολικής Ευρώπης και λιγότερον οι χώρες της Ευρώπης και οι χώρες της Βορείου Αμερικής, κυρίως στα ανατολικά παράλια, τα οποία... Ναι. Τα πλοία που πηγαίνουν στα ανατολικά παράλια των χωρών της Βορείου Αμερικής, Καναδάς κυρίως, χρησιμοποιούν τη διόρυγα του Σουέζ όταν μεταφέρουν εμπορεύματα είτε από τον κόλπο είτε από την Ασία. Ναι. Άρα... Αυτό μπορεί να διαταράξει και την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως λέμε, και να έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμα και ελλείψεις. Φυσικά μπορεί να... Κοιτάξτε, το καλό που είναι τώρα είναι, δεν είναι το peak season, γιατί τα εμπορεύματα από την Ασία στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα έχουν ήδη πάει στην Ευρώπη και στην Βόρειο Αμερική. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε όταν ένα πλοίο αντί 10 μέρες ή ένα κοντέινερ ή ένα δεξαμενό πλοίο αντί 10 μέρες από τον κόλπο να πάει Ελλάδα θέλει 35 μέρες, καταλαβαίνετε ότι... αυτό θα συνεπάγεται ότι λιγότερα φορτία θα μπορούν να μεταφέρουν σε ένα χρόνο το ίδιο δεξαμενό πλοίο. Σωστό. Άρα μπορεί ή και containers, τα πλοία που μεταφέρουν containers. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε περιόδους αιχμής. Μάλιστα. Όπως σας είπα, το καλό είναι ότι... Ότι δεν είμαστε σε περίοδο εμπορικής αιχμής. Έχετε δίκιο. Έχει περάσει. Για πάμε στον κύριο. Αλλά... Ναι, και ολοκληρώστε. Μπορεί να δημιουργήσει οπωσδήποτε πρόβλημα. Ναι, κύριε Τσακί, να ακούσουμε τη δική σας θέση, διότι εσείς και τα μέλη σας παρακολουθείτε στην πραγματική οικονομία πώς κινείται αυτή η ιστορία και κάνατε και δηλώσεις οι οποίες ανησύχησαν κάπως. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καθηγητή, τον κύριο Μιχαήλ, ότι θα συμβούν αυτά που έχει περιγράψει. Δηλαδή, σε πρώτη φάση θα έχουμε καθυστέρηση στην άφιξη των πλοίων, διότι για να το πούμε με απλά λόγια. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και γενικά τη Μεσόγειο. Γιατί τι συνέβαινε προηγουμένως? Ένα πλοίο που ερχόταν από την Κίνα, από την Ινδία και από αυτά τα μέρη του κόσμου, διέσχιζε τη διόρυγα του Σουέζ, έμπαινε στη Μεσόγειο, έκανε τις παραδόσεις εμπορευματοκιβωτίων στις χώρες που ήταν μέσα στη Μεσόγειο, και αν θα κατέλεγε στο Ρότερνταμ ή στο Άμστερνταμ ή στην Γερμανία, οπουδήποτε, έκανε τη διαδρομή γύρω από την Ευρώπη για να καταλήξει σε αυτά τα λιμάνια. Ναι. Τώρα, για να έρθουν τα πλοία να εξυπηρετήσουν τις χώρες της Μεσογείου, πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής, να μπουν από το ασθενά του Γιβραλτάρ, της Ισπανίας εκεί, και να έρθουν προς τις χώρες μας για να παραδώσουν εμπορεύματα. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνει, και ήδη η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε, η ενημέρωση, είναι ότι ένα εμπορευματοκιβώτιο των 20 ποδών έχουν αυξήσει τα ναύλα γύρω στα $600 από ό,τι ήταν πριν να συμβεί το γεγονός.
Αυτό είναι το θέμα. Το ένα έχει να κάνει με το κόστος. Όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης, όπως τον περιέγραψα προηγουμένως, ναι, εκτιμούμε ότι θα έχουμε περίπου 30 μέρες καθυστέρηση να φτάνουν πλέον τα εμπορεύματα στις χώρες μας, ναι, αν δεν λάβουμε και το στοιχείο των μεταφορτώσεων πλέον. Διότι από τη στιγμή που ένα πλοίο δεν θα περάσει από τα λιμάνια της περιοχής και θα πάει κάπου αλλού, θα πάει κάπου αλλού που είναι πιο μεγάλο λιμάνι, να τα ξεφορτώσει εκεί, για να μην χρειαστεί ενδεχομένως να μπει αυτό το πλοίο μέσα στη Μεσόγειο για να το φέρουν άλλα πλοία. Ποια προϊόντα εσείς περιμένετε να παρατηρηθεί έλλειψη στην κυπριακή αγορά, κύριε Τσακή? Εντάξει, όπως είπε και ο κύριος Μιχαήλ, το καλό είναι ότι τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα, τα προϊόντα που ήρθαν για την περίοδο αυτή, έχουν φτάσει ως επιτοπλίστων στην Κύπρο, αλλά δεν βλέπουμε εκεί να έχουν. Από τις περιοχές αυτές φέρνουμε και πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Η Κίνα και η Ινδία είναι χώρες που προμηθεύουν και τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες και ενδεάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εξαρτήματα για να παραχτούν άλλα τελικά προϊόντα. Ναι. Και καταναλωτικά και πρώτες ύλες. Άρα θεωρώ ότι είναι αυτά τα είδη. Τώρα, τις επόμενες μέρες μπορεί να μην δούμε καθυστερήσεις, αλλά σίγουρα τα φορτία που θα ξεκινούσαν σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα για να έρθουν στην Κύπρο, αυτά σίγουρα θα έχουν την καθυστέρηση που αναφέραμε προηγουμένως, διότι εκτός και αν ξεκαθαρίσει το καθεστώς του Ιδιώρηγας, ναι, αυτά τα προϊόντα σίγουρα θα φτάσουν πλέον με καθυστέρηση. Ναι. Δεν θεωρούμε ότι θα παρατηρηθούν ελλείψεις μέσα στην αγορά με αυτή την αφορμή. Μπορεί να καθυστερήσουν κάποια προϊόντα να έρθουν. Σίγουρα οι επιχειρήσεις δεν περιμένουν να τους τελειώσουν τα αποθέματα για να παραγγείλουν, άρα προγραμματίζουν με τρόπο τους ώστε να φτάσουν οι νέες παραγγελίες ενώ διαθέτουν αποθέματα. Αλλά σίγουρα θα έχουμε μια αύξηση κόστους και λόγω μεταφορικών και στα καύσιμα, ενδεχομένως να δούμε μια διαφοροποίηση. Α, μπορεί να δούμε και αύξηση στα καύσιμα. Αυτό είναι σοβαρό. Κοιτάξτε, διότι τα καύσιμα που έρχονται από την περιοχή του κόλπου ή ακόμα και από τις χώρες αυτές και φτάνουν και τροφοδοτούνται τα διάφορα δηληστήρια, εξαρτάται αν είναι κρούτο ή δηλισμένα προϊόντα, ναι, ναι, θα πρέπει να κάνουν έναν κύκλο πλέον. Όπως τον περιγράψαμε, τα μεταφορικά θα αυξηθούν, γιατί η αύξηση των μεταφορικών θα μπει πάνω στις τιμές των καυσίμων. Άρα απόφευκτα. Τώρα, κύριε Μιχαήλ, υπάρχει περίπτωση αυτή η φασαρία στο εμπόριο και στην οικονομία να ασκήσει πιέσεις και για την έκβαση του πολέμου? Μπορεί να δούμε δηλαδή και μια αντίστροφη πορεία εξελίξεων? Οπωσδήποτε θα ασκήσει κάποιες πιέσεις. Τώρα πόσο μεγάλες είναι δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε αυτή η κατάσταση θορύβησε πάρα πολλές χώρες. Και όπως έχουμε μάθει, ήδη σχηματίστηκε ένας συνασπισμός δυνάμεων οι οποίες θα προσπαθήσουν να κάνουν την διέλευση των πλοίων από την Ερυθρά θάλασσα να ασφαλεί. Άρα και αυτό οπωσδήποτε θα βοηθήσει την κατάσταση, αλλά από την άλλη η Αμερική και άλλες χώρες θα εντείνουν και την πίεση τους προς το Ισραήλ και τη Χαμάς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ, για να έχουμε ένα πιο σύντομο τέλος αυτού του πολέμου στη Γάζα. Για να δούμε. Κύριε Τσακή, μια καταληκτική κουβέντα για εσάς. Ναι, σίγουρα. Η διόρυγα του Σουέζ και τα στενά εκεί είναι μια ξεξέχουσα σημασίας δίωδος των πλοίων. Εξοικονομεί χρόνο, εξοικονομεί κόστος, άρα η διεθνής κοινότητα και οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν κάθε λόγο να διασφαλίσουν ότι αυτό το κανάλι λειτουργεί σωστά. Άρα ενδεχομένως να δούμε, ναι, να κάνουν κινήσεις που να διασφαλίσουν ότι δεν κινδυνεύουν τα πλοία, διότι οι επιπτώσεις όπως τις περιγράψαμε είναι πάρα πολλές σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο για την περιοχή μας. Άρα ναι, και εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν κινήσεις για να διασφαλίσουν ότι γίνεται απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα διότι μας αφορά όλους και ως καταναλωτές. Να είστε καλά.